Πάμε να δούμε αυτό το πρόγραμμα. Πληρώνω όσα πετώ. Θα πληρώνουμε περισσότερα από ό,τι πληρώναμε πέρσι ή πρόπερσι με τα σκύβαλα. Εύχομαι να μας το απαντήσουν οι υποψήφοι που έχουμε μαζί μας. Ο κύριος Ηράκλης Αγαθοκλέους, υποψήφιος βουλευτής του DC. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε μαζί μας. Ο κύριος Παναγή, υποψήφιος βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης. Καλό μεσημέρι. Το μικρόφωνο, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, κύριε Παναγή. Μάλιστα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στην κυρία Έφη Ξάνθη, υποψήφια του κινήματος Οικολόγων. Καλό σας μεσημέρι. Οι οικολόγοι τι λένε, κυρία Ξάνθου? Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια και έχει δεκαετίες που προσπαθούμε να διδάξουμε στην Κύπρο, ακριβώς επειδή δίνει ένα βήμα στον κόσμο να ανακυκλώνουν τα πάντα. Είτε είναι πλαστικό, είτε είναι χαρτί, είτε είναι γυαλί. Εφόσον εσύ δεν θα το βάλεις στα σκουπίδια σου, δεν θα πληρώσεις γι' αυτό. Άρα έχεις ένα βήμα να κάνεις πλήρως ανακύκλωση. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα, όπως υλοποιείται στην Αγκλαντζάν, είναι μια γεύση του πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Υπήρξαν κάποια μικροθέματα, αλλά το μεγαλύτερο νομίζω που γενικά θα αντιμετωπίσουμε ως πρόβλημα, εφόσον ρωτήσατε πριν, είναι η ανάγκη για κομποστοποίηση, δηλαδή για την παραλαβή των οργανικών αποβλήτων της κουζίνας. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για τα αποβλήτα κήπου, τα οποία λίγο πολύ μπορούν να μπορούν να μιλούμε για τα απόβλητα της κουζίνας. Τα μακαρόνια, τα υπόλοιπα από το φαγητό που έχουμε φάει, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κομποστοποιήσουμε στην αυλή μας με ασφάλεια και χωρίς να προσευχήσουμε τροφικά. Όταν μπει το σύστημα όπου μπροστά από το σπίτι του κάθε ενός θα παραλαμβάνονται τα οργανικά απόβλητα, εκεί είναι που να δούμε πλήρως... Πώς θα παραλαμβάνονται δηλαδή, με ποιο τρόπο, με ποιο μηχανισμό? Η εισήγηση όπως γίνεται και στο εξωτερικό είναι ότι θα έχει έναν γάλασμο ο οποίος θα ανήκει κατά κάποιον τρόπο στον Δήμο και μέσα σε αυτόν θα τοποθετούν τα οργανικά υπολείμματα. Θα αυκαιρώνεται ο γάλασμος όταν θα το βγάλουμε την καθορισμένη ημέρα που είναι για τα οργανικά και θα τον παραλαμβάνουμε πίσω. Θα μπορούμε να κάνουμε έναν έγκλημα και ξανά να χρησιμοποιείται για τα οργανικά. Είναι πάρα πολύ πρέπει να είναι μία φορά την εβδομάδα να παραλαβεί ακριβώς και να μην έχουμε το πρόβλημα να επιδοσούμε τα προβλήματα που προκύψαν τα αρχανικά. Αλλά επιπλέον, εάν θέλουμε να γίνουμε εντελώς σωστοί, θα μπορεί να γίνει μία διαδικασία με διοδιασπόμενες σακούλες, όπου θα μπορούμε να δούμε και τη συλλογή του χαρτιού της υγείας. Το χαρτί δηλαδή που χρησιμοποιούμε στις τουαλέτες. Για όποιον είναι στην Αγκλαντζάν αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί το πρόγραμμα, θα δει ότι ένα μεγάλο θέμα αποτελεί γενικά ο όγκος των σκουπιδιών. Και επειδή αυτή τη στιγμή το χαρτί υγείας είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο δεν ανακυκλώνεται, είναι και ένα μεγάλο μέρος του όγκου. Με την οργανική κομποστοποίηση, εφόσον σε αυτά τα απόβλητα δεν μπαίνουν πλαστικά, δηλαδή δεν μπουν πάνε παραδείγματος χάρη των παιδιών, σημαίνει ότι αυτά μπορούν να πάνε πλήρως για ένα τώρα νοικοκυριό που έχει, ξέρω εγώ, για μία εβδομάδα 5-6 σακούλες μεγάλες. Με όλο αυτό που λέτε, πόσο θα πάνε οι σακούλες? 2-3 θα γίνουν. Ένα νοικοκυριό το οποίο αυτή τη στιγμή βγάζει 2 ή 3 σακούλες την εβδομάδα, μιλούμε για 5 άτομα, σημαίνει ότι είναι ελάχιστη η ανακύκλωση που κάνει. Εάν ξεκινήσει το πρόγραμμα και δουν πρακτικά το πώς μπορούν να το εφαρμόσουν, θα δουν ότι μπορούν να μειώσουν σε ανάμιση σακούλα την εβδομάδα. Εάν έχουμε παραλαβή των οργανικών αποβλήτων ξεχωριστά, μιλούμε για μισή σακούλα. Και σας λέω με πάσα ειλικρίνεια, εμείς ως οικογένεια 3 ατόμων, βγάζουμε μία σακούλα κάθε 2 εβδομάδες. Γιατί κάνουμε πλήρη ανακύκλωση. Κάθε 2 εβδομάδες. Ναι, αλλά προφανώς το χαρτί υγείας, επειδή πρέπει να πάει στα κανονικά αποβλήτα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Εάν φύγει και αυτό, θα πέσουμε στη μισή σακούλα με το σκόρ. Μπράβο σας. Άρα, κυρία Ξάνθου, από εμάς εξαρτάται το κόστος πλέον των σκυβάλων. Να εξηγήσουμε κάτι όμως, κύριε Κυριάκο, αν με επιτρέπετε. Ναι. Το σύστημα πρέπει να εφαρμοστεί, αλλά ο κάθε δήμος ή έστω οι διευρυμένοι δήμοι αργότερα έχουν τα περιθώρια βελτίωσης του ή αλλαγής του για το πώς γίνεται η εφαρμογή. Η Αγκλαντζά, παραδείγματος χάρη, έχει επιλέξει να φέρει 3 διαφορετικά μεγέθη στα σακούλια. Οπότε, το θέμα που αφορά, παραδείγματος χάρη, διαμερίσματα, τα οποία δεν θέλουν να αφήνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις βεράντες τους στα σακούλια τους, λύνεται. Υπάρχει το θέμα της ξεχωριστής κράτησης για ειδικές ομάδες. Παραδείγματος χάρη, οι συνταξιούχοι, οι φοιτητές, οι πολίτεκνοι είχαν κάποια έκπτωση. Αυτή την έκπτωση, αυτή τη στιγμή, ο Δήμος την παραδίδει δίνοντας δωρεάν σακούλες. Το ποσοστό, δηλαδή το 20-30% που είχαν έκπτωση, το παίρνω. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα με τους αγόδημους, επειδή αυτό το πρόβλημα δεν το είχε ο Δήμος Αγκλαντζάς ιδιαίτερα, τους είχαμε κάνει μια πρόταση.
ότι θα μπορούσαν να χρεώνουν έναν πολύ βασικό ποσό ως πάγιο για την υπηρεσία που προσφέρεται και να στέλνεται όπως στελνόταν πάντοτε σε όλους τους κατοίκους, είτε απόδημους είτε που είναι εκεί, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι η υπηρεσία οφείλει να εξυπηρετεί ολόκληρη την περιοχή. Ακόμα και το φτιάχνουμε ακρισμένο σπίτι, ακόμη και τα σπίτια τα οποία είναι κενά ή ακόμη και τα κενά οικόπεδα, γιατί μελλοντικά θα χτιστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα μπορεί να έρχεται έναν 20-30 ευρώ και να καλύψει αυτόν τον κενό που έχει αναφέρει ο κ. Παναγιώτης.